αρκούδε, νομίζω πως πρέπει κάτι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, Μάζα, μα δεν ξέρουμε από σκυλιά. Δεν έχουμε ξαναπροσέξει κανένα σκυλάκι. Τι πρέπει να κάνουμε, δεν έχω ιδέα. Μήπως πρέπει να το βγάλουμε από το κλουβί του. Νομίζω πως ναι. Και τότε ας το βγάλουμε. Να ανοίξω λες, το βγάλουμε έξω. Δεν ξέρω, και αν κάνει ζημιές. Δεν ξέρω. Μα άμα έκανε ζημιές, θα μας το είχε πει η Λιάννα, σωστά? Ναι, σωστά. Η Λιάννα είπε ότι είναι πολύ καλό το μωράκι, το σκυλάκι. Και δεν κάνει καθόλου ζημιές και είναι υπάκο. Ω, τέλεια τότε. Πολύ ωραία. Εγώ λέω να το βγάλουμε από το κλουβί του. Σίγουρα δεν θα του αρέσει να κάθεται εκεί μέσα. Απλά το έβαλε η Λιάννα μέσα στο κλουβί για να μας το φέρει για να το προσέξουμε. Έτσι να θα σου άρεσε να μένεις μέσα στο κλουβί? Όχι φυσικά. Κι εγώ λέω να το βγάλουμε. Δεν θα κάνει κάτι. Ωραία, ας το βγάλουμε από το κλουβί σιγά σιγά για να μην τρομάξει. Έλα καλό μου σκυλάκι. Θα σε βγάλουμε τώρα έξω από το κλουβί σου. Ξέρεις, Μάσα. Τι είναι, αρκούδε? Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε με τα σκυλιά. Μην ανησυχείς. Θα μάθουμε. Αφού η Λιάννα είπε ότι το σκυλάκι της είναι πολύ πολύ ωραίο και υπάκο. Χαχα, κοίτα τι καλό που είναι. Είναι αλήθεια. Του αρέσει να το χαϊδεύουμε. Ναι, του αρέσει πάρα πολύ. Είναι χαϊδιάρικο. Χαχα, κοίτα αρκούδε. Χαχα, μάλλον μας συμπάθησε. Κι εγώ έτσι νομίζω. Τι θα έλεγες όμως, να βρούμε κάτι να του δώσουμε να φάει? Ναι, έχεις δίκιο. Θα μπορούσαμε. Χαχα, αλλά είναι πολύ χαρούμενο το σκυλάκι. Πολύ ωραία. Έλα, φέρ το εδώ, Μάσα. Το χαϊδέψω εγώ και εσύ. Άνοιξε το ψυγείο να βρεις κάτι να του δώσουμε να φάει. Ναι, σωστά. Πρέπει να βρω κάτι που να αρέσει το σκυλάκι και να θέλει να το φάει. Τι να είναι όμως άραγε αυτό? Δεν έχω καμία ιδέα. Για να σκεφτώ. Λες να του δώσω γαλατάκι? Θα του δώσω γαλατάκι. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω τροφή για σκύλους. Οπότε δεν ξέρω τι άλλο να του δώσω. Χαχα, κοιτάξτε τον αρκούδο με το σκυλάκι που αγκαλιάζονται. Πολύ γλυκούλες δεν είναι? Χαχα. Θα το βάλω το γαλατάκι εδώ στον μπολ. Να μπορέσει να το πιει το σκυλάκι. Έλα καλό μου σκυλάκι, για σένα το έβαλα. Είναι όλο δικό σου. Μπορείς τώρα να έρθεις να δοκιμάσεις. Πίνει, Μάσα. Πίνει το γαλατάκι. Ναι, αρκούδε. Μάλλον θα του αρέσει. Ας το αφήσουμε ήρεμο να πιει το γαλατάκι του. Πιες το σκυλάκι. Είναι όλο δικό σου. Ναι, σκυλάκι, φυσικά και είναι δικό σου. Μάσα, τι θα έλεγες να το πάρουμε να πάμε μία βόλτα? Πολύ ωραία ιδέα έχεις, αρκούδε. Μπορούμε σε λίγο, ναι, να ετοιμαστούμε και να πάμε τη βόλτα μας. Όλοι μαζί. Φυσικά όλοι μαζί και με το σκυλάκι μαζί. Μάλλον δεν θέλει άλλο γάλα. Θα πιείς άλλο γαλατάκι, σκυλάκι? Μπορεί να χόρτασε. Ναι, μπορεί. Ωραία. Περνάμε πάρα πολύ ωραία με το σκυλάκι. Μήπως, Μάσα, να σκεφτούμε να πάρουμε και εμείς ένα. Θα δούμε, αρκούδε. Είναι πολύ καλό το σκυλάκι μας.
Thank you.